Και ο Γιώργος Χρυσοστόμου είπε πολύ ωραία τάκα για τη βραδιά του Αγίου Βαλεντίνου. Θα πιω όλες τις μπύρες του κόσμου και θα πέσω για ύπνο. Και περιγράφει ένα περιστατικό, Ελένη, όταν ήταν ερωτευμένος πριν χρόνια με μια κοπέλα η οποία ζούσε Νέα Υόρκη. Δανείστηκε 5.000 ευρώ από ένα φίλο του για να πάει να της κάνει έκπληξη στον Άγιο Βαλεντίνο. Τι πιο ρομαντικό, τι πιο τρυφερό. Το φτιάχνει στο μυαλό του, φτάνει εκεί και η αντιμετώπιση που είχα ήταν. Τι κάνεις εσύ εδώ? Ναι, δεν είναι ωραίο σοκ. Καταλαβαίνεις τι έπαθε αυτός ο άνθρωπος που έκανε τόσο μεγάλο ταξίδι. Συγγνώμη. Καταλαβαίνεις την κοπέλα. Αυτά περνάνε στα νεαρά τους χρόνια κάποια αγόρια και θα πληρώνουν μετά κάποιες άλλες. Α, μπράβο. Συγγνώμη, Ελένη, δεν τις ξέρουμε τις συνθήκες. Γιατί θα το πω και. Δεν τις ξέρουμε, γι' αυτό γιατί το αναπτύσσουμε τόσο σοβαρά. Να το αφήσουμε στην πλάκα πάνω, στη λεκάνη. Γιατί επειδή μου είχαν έρθει και εμένα στο Λονδίνο, γι' αυτό το αναπτύσσω. Καθόλου. Είχατε σχέση. Καθόλου. Βεβαίω. Ελεύθερη, αλλά είχαμε βεβαίω. Ήταν ένας άνθρωπος που εντάξει, όταν πήγαινα στην Ελλάδα βρισκόμασταν. Δεν ήθελα να μου έρθει στο Λονδίνο. Τι να τον κάνω στο Λονδίνο. Συγγνώμη, γι' αυτό το αναφέρω. Δεν είναι ωραίο, το καταλαβαίνω και την κοπέλα. Ανοίγεις την πόρτα ξαφνικά, έχεις κανονίσει να βγεις ένα ραντεβού ή να βγεις με τις φίλες σου και ξαφνικά. Τι αγόρεσαι, Ελένη! Σου έρχεται με τις βαλίτσες και σου λέει. Πώς κολλάει και το υπέροχο αυτό κομμάτι ψηλούλι μου, πόσο μ' αρέσει. Σου λέει. Η άλλη ταγώνει, αλλά άστο εσύ αυτή τη διάθεση, γιατί εμείς είμαστε στο Βαλεντίνο. Ούτως ή άλλως. Πώς τα ακούω αυτά, είμαι τόσο βλάχος. Με τη βαλίτσα ήρθε και σου λέει μια εβδομάδα. Αγόρεσαι, Ελένη, δηλαδή. Αλλά και αυτό το καταλαβαίνω, να σου πω ένα μυστικό. Και εμένα με έχει πειράξει κάποτε. Α, σε μπράβο. Πιο κοντινή απόσταση σε πληροφορώ. Α, και όχι μία και δύο φορές. Δεν μου άρεσε καθόλου προειδοποιητά κανείς να μου χτυπάει το κουδούνι. Ναι, εκπλήξεις είσαι και άνθρωπος που δεν σε αρέσουν οι εκπλήξεις. Αλλά εγώ είναι γνωστό. Ποτέ δεν μου άρεσαν οι εκπλήξεις. Ναι. Πρέπει να μου ανοίξει ένα παραθυράκι σίγουρος. Να καταλάβω προς τα που το πας. Για να πω, να νιώσω ότι αν όχι, δέλος. Να σου πω, μην το δοκιμάσεις καν. Σκεφτείτε και εμένα. Αλλά μην πιάνετε εμένα, εγώ είμαι σαν ιδιόρροφος άνθρωπος. Όχι, πιάσε και εμένα που είμαστε τελείως διαφορετικοί. Συγγνώμη. Πιάσε ένα νορμάλ. Μα πώς, τι αυτοπεποίθηση είναι αυτή, μου έρχεσαι μια εβδομάδα να μου κατσικωθείς τώρα. Μια εβδομάδα. Εγώ είπα για μια βόλτα. Πότε την έχεις μια εβδομάδα. Έχω βγάλει επιστροφή την Παρασκευή και ήταν μεσάβατο. Ας μην είμαστε όμως εμείς το παράδειγμα και ξεσηκώνουμε, αγριεύουν τα κορίτσια. Άστο, δηλαδή, άστο. Δεν είναι ωραίο.